κανονικά. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητά παιδιά,
Σας καλωσορίζουμε απόψε εδώ στο 5ο συνεχόμενο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του Δήμου Καλλιμνίου. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου μας, όπου σκοπός είναι να στηρίξουμε τόσο τα σωματεία, τους συλλόγους γονέων και κυβερνών των σχολείων μας και ταυτόχρονα να δώσουμε αυτό το τριήμερο ένα τόνο χαράς και γιορτινό τόνο όπως ταιριάζει με τις μέρες αυτές. Θα ήθελα πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους γονέων και τις περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων που συμμετέχουν, τα αθλητικά σωματεία και όλους τους φορείς. Επιγραμματικά να αναφέρω σύντομα το Νικηφόριο Γυμνάσιο, το δεύτερο γυμνάσιο, τις περιβαλλοντικές ομάδες του πρώτου λυκείου, το δεύτερο λύκειο, τον Σύλλογο Γονέων του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου, τον Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου, τον Αθλητικό Σύλλογο Άτλας, το ΚΕΘΕΡΑ, το Καλλιτεχνικό Σύλλογο, όπου πάντοτε μας στηρίζει σε αυτό το θεσμό, να πούμε, το πρώτο ναυτοπροσκοπικό σύστημα Καλλίνου, η θεατρική ομάδα Καλλίνου. Βέβαια, θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε το μαέστρο, τους μουσικούς της δημοτικής μας φιλαρμονικής που είναι απόψε μαζί μας, τη σχολή χορού της κυρίας Τρουμουλιάρη της Ευρωσύνης, όπου θα μας παρουσιάσει αμέσως μετά ένα πολύ ωραίο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, το Λύκειο Πανελληνίδων, όπου αύριο στις 7 θα μας παρουσιάσουν και εκείνοι παραδοσιακούς χορούς, την Μουσική Σχολή της κυρίας Ιωάννας Μελά, την Μουσική Σχολή του κυρίου Παντελή Κλίνη, όπου θα κλείσει την Κυριακή το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, και βέβαια εδώ να πω ιδιαίτερα για την Κυριακή να καλέσω όλους και ιδιαίτερα τα παιδιά, όπου στις 11.30 το πρωί της Κυριακής η θεατρική μας ομάδα θα αναγνώσει παραμύθια στα μικρά παιδιά. Στις 12.30 αμέσως θα ακολουθήσει ένας περίπατος σαν ταράν, το ονομάσαμε, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου. Ήταν μια ιδέα δική τους, όπου θα ξεκινήσουμε όλοι ντυμένοι στα κόκκινα. Με τη συμμετοχή θα πάρουν όλοι οι συμμετέχοντες και ένα σκουφάκι κόκκινο, ούτως ώστε όλοι θα περπατήσουμε, θα τρέξουμε, θα ψάξουμε να βρούμε τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος κάπου θα κρύβεται. Θα περάσουμε το συντριβάνι μας, θα κατέβουμε, θα μπούμε μέσα στον εμπορικό, στον πεζόδρομο. Εκεί θα μας περιμένουν διάφορες εκπλήξεις από τους καταστηματάρχες του χώρου και θα βγούμε στο τέρμα, στην Μάρθα που λέμε, και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Αφετηρία και τερματισμός εδώ. Θα μας περιμένει και εδώ ο Άγιος Βασίλης, θα μοιράσει τώρα στα παιδιά, θα φωτογραφηθεί με τα παιδιά. Επαναλαμβάνω, στις 12.30 την Κυριακή θα γίνει αυτό. Θα προηγηθεί μια ώρα πριν η θεατρική ομάδα με ανάγνωση παραμυθιών. Να μην κουράζω άλλο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε πάλι εδώ, να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, υγεία και χαρά σε όλους μας. Θα ήθελα τις ευχές της Εκκλησίας. Ευχαριστώ. Πιο δεξιά ένα, πάμε ένα πιο δεξιά. Να καταφέρω τις ευχές και ευλογίες του Μητροπολίτη μας, ο οποίος είναι εκτός Καλλίνου αυτή τη στιγμή. Θα σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ειρηνικά. Καλή χρονιά με πολύ πολύ υγεία και όλα τα καλά του Θεού. Να είστε καλά. Ο κύριος Δήμαρχος για τις ευχές του. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτησες, αγαπητά μας παιδιά, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα σε αυτή την χριστουγεννιάτικη γιορτή.
Ίσως φέτος δεν ξεκίνησε έτσι νωρίς, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, έγιναν κάποιες αλλαγές. Όμως θέλω να μεταφέρω ότι υπήρχαν πολλές ανησυχίες, υπήρχαν πολλά ερωτήματα από γονείς, αν θα γίνει τελικά η εβδομάδα αυτή που συνήθως είχαμε σε αυτόν τον χώρο. Όμως τα Χριστούγεννα τα φετινά έχουν κάτι διαφορετικό για μας και για τον τόπο μας. Μας έχουν φέρει ένα δώρο λίγες μέρες πιο πριν. Αυτό το δώρο δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι η ίδρυση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Έχουμε εδώ μαζί μας τον Διευθυντή της Ακαδημίας, λοιπόν, τον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίος είναι δίπλα μας και νομίζω ότι όλοι πρέπει να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα, λοιπόν, γιατί είναι από τους ανθρώπους ο οποίος στάθηκε δίπλα μας στις δύσκολες φάσεις, προκειμένου να καταφέρουμε αυτό το τόσο ακατόρθωτο να γίνει εύκολο και κατορθωτό μέσα σε ένα διάστημα 10-11 μηνών. Εμείς έχουμε μια σειρά, γιατί νομίζω είναι ευκαιρία και πρέπει να το πω, βλέπω αρκετά νέα παιδιά. Λίγο το του έρθω εδώ, πήρα ένα τηλέφωνο από κάποιον φίλο γνωστό από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ήθελα να επιβεβαιώσω εάν πράγματι τα χρήματα των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου υπάρχουν στο όνομα του Δήμου Καλλινίου. Σας αρχηγώνω επομένως και σας λέω ότι τα χρήματα υπάρχουν στο λογαριασμό του Δήμου Καλλινίου, άρα είναι χρεωμένα πιστωμένα, άρα περιμένουν τις μελέτες από εμάς στο κατάλληλο χώρο προκειμένου να προχωρήσουμε και στην κατασκευή του κλειστού γυμναστήριου. Υπάρχουν και μια σειρά άλλα έργα τα οποία θα ακολουθήσουν. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εμείς όσο αφορά την Ακαδημία δεν σταματάμε στη Σχολή Πλοιάρχων. Σχεδιάζουμε τόσο με τον διοικητή της Ακαδημίας, τον κύριο Θεόφιλο Τσακάρη, τόσο με τον Διευθυντή Σπουδών, αλλά και με τα πολιτικά στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, στη λειτουργία και τμήματος μηχανικών. Είναι ο στόχος μας, είναι, είναι στρατηγική επιλογή και οφείλουμε να την φέρουμε εις πέρας. Το τελευταίο, βέβαια, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, όμως καλό είναι να λέμε και ειδικά έτσι ευχάριστα. Εχθές επέστρεψε από την Γαλλία, από την Μασσαλία, η Επιτροπή του Υπουργείου με πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Σαρή Άννα. Είχαν μια συνάντηση με τον Διευθυντή και εκπαιδευτικά στελέχη της αντίστοιχης σχολής διτών που υπάρχει στη Μασσαλία. Είναι από τα πιο ξακουστά κέντρα στην Ευρώπη και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά και τον επόμενο μήνα θα είναι εδώ και αντιπροσωπεία από τη σχολή με τον Διευθυντή προκειμένου να προχωρήσουμε σε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, ένα μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου οι δύο σχολές αυτές υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας να τρέξουμε και να έχουμε πλέον και μια άλλη σχολή η οποία να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σπουδών αναβαθμισμένες και σε διάφορες κατηγορίες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θα είμαστε το μοναδικό κέντρο, θα είμαστε επίσημα το κέντρο της Ευρώπης μαζί με τα λίγα τα οποία έχει η Ελλάδα. Άρα η Κάλυμνος θα ξαναπάρει αυτό που της άξιζε και της αξίζει πιο. Λοιπόν, να είναι κέντρο σπουδών σε θέματα ναυτιλίας. Αυτό θέλω να πω, δεν θέλω να σας κουράσω. Εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, πάνω απ' όλα αγάπη αυτές τις μέρες, αλληλεγγύη και υγεία σε όλους σας. Χρόνια πολλά. Ωραία. Κύριε Μαμάκα, αμέσως μετά από εσάς θα ακολουθήσουμε με τους χορούς της κυρίας Τρουμουλιάρη. Πάμε.
Ευχαριστώ στη φιλαρμονική μας, στα μέλη της, στον αρχιμαέστρο της φιλαρμονικής μας, η οποία είναι πάντα παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, πάντα υγεία και πάντα επιτυχίες. Και να ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα. Ευχαριστούμε Δήμαρχε, καλή δύναμη στο έργο σας, που είναι πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο. Γεια σας Βασίλη. Για να τελειώσουμε. Το ίδιο. Καλά. Γυρίσανε.
Χρόνια πολλά σε όλους, ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους τους Καλύμιους, σε όλους τους ομογενείς μας, σε όλους τους πάντες, αρχές μας, στον κόσμο. Όλοι μαζί που είμαστε ο Δήμαρχός μας ενωμένοι, αγαπημένοι, να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η Κάλλιος έχει πολλά προσόντα. Εδώ η Δημοτική Φιλαρμονική μας σήμερα έδωσε ξανά για άλλη μια φορά το παρόν. Τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, θα παίξουμε, θα γυρίσουμε όλη την Κάλλινο, από το στρατό, νοσοκομείο, γεροκομείο, χωριό, εδώ όλη η πόλη. Θα γυρίσουμε να ακούσει ο κόσμος, να δώσουμε χαρά στον κόσμο που θέλει αυτή τη χαρά. Λοιπόν, το μήνυμα αυτό είναι χρόνια πολλά στους πάντες, ενωμένοι και αγαπημένοι, να κάνουν το σταυρό μας και όλα θα πάνε καλά.